Ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα πολεοδομικά σχέδια για την πόλη της Καβάλας, το σχέδιο Περιγαλίου, φαίνεται ότι φτάνει ένα βήμα πριν τις τελευταίες υπογραφές. Τη Δευτέρα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ΕΠΑ περιοχής επέκτασης του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου Δήμου Καβάλας, με σκοπό να εγκριθεί και να παραλυθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δύο μέρες μετά, θα αναρτηθεί εκ νέου στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης Περιγαλίου, η οποία και θα παραμείνει εκεί ως και την Μεγάλη Τετάρτη 11 Απριλίου. Στο διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους, οι οποίες θα εξεταστούν από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη. Σε επόμενο στάδιο θα γίνει η εγγραφή των οικοπαίδων στο κτηματολόγιο. Η ιστορία του σχεδίου πόλης του Περιγαλίου ξεκινάει από τις 26 Ιανουαρίου 1990, οπότε και εγκρίθηκε με προεδρικό διάταγμα η πολεοδομική μελέτη στις περιοχές Αγίου Αθανασίου και Περιγαλίου. Πέρασαν 3 χρόνια και μετά από 2 σχετικές αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε η πρώτη ανάθεση σε μελετητικό γραφείο για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, ενώ ακολούθησαν 3 συμπληρωματικές συμβάσεις το 2000, το 2002 και το 2005. Μετά το αρχικό διάταγμα έγκρισης, εκδόθηκαν 2 αναθεωρήσεις του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου Περιγαλίου και έγιναν αντίστοιχα 2 αναρτήσεις της μελέτης πράξης εφαρμογής, χωρίς ωστόσο να κυρωθεί καμία από τις 2. Η οριστική μελέτη παραδόθηκε τελικά στα τέλη Μαΐου 2011 και αναρτήθηκε με σκοπό την υποβολή ενστάσεων. Συνολικά 275 ενστάσεις υποβλήθηκαν, εκ των οποίων οι 247 εμπρόθεσμες, 28 εκπρόθεσμες και 2 συμπληρωματικά υπομνήματα. Έτσι, έπειτα από την επεξεργασία των ενστάσεων από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, ζητήθηκε από την τελευταία να παραδοθεί η μελέτη στην τελική της μορφή έως τις 20 Μαρτίου του 2012, κάτι που έγινε εμπρόθεσμα την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η συνταχθήσα πράξη εφαρμογής πρέπει να αναρτηθεί επί ένα 15ήμερο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι αρμόδιος για την κύρωσή της. Για την ανάρτηση και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων θα γίνει ανακοίνωση στον τοπικό και πανελλήνιο τύπο, ενώ η ίδια ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα.